Η έκρηξη στο αυτοκίνητο του κοινοτάρχη πάνω πολεμιδιών Κυριάκου Παπαμιχαήλ στις 4 και 10 το πρωί προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Οι βομβιστές, καλυπτόμενοι από το σκοτάδι, τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό υψηλής ισχύως στον μπροστινό ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του κοινοτάρχη. Από την ισχυρή έκρηξη, ολόκληρη η περιοχή σηκώθηκε στο πόδι. Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάνω Πολεμιδιών εξέφρασε άγνοια για τα ελαττήρια της νέας εγκληματικής ενέργειας εναντίον του. Προσωπικές διαφορές δεν έχουμε κανένα. Πιθανόν κάποιες αποφάσεις που παίρνει το Συμβούλιο, κάποιες φορές πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντα του Συμβουλίου και παίρνει κάποιες αποφάσεις που κάποιους δεν αρέσουν. Η σκηνή αποκλείστηκε από την αστυνομία και με το πρώτο φως της ημέρας διενεργήθηκαν έρευνες στην περιοχή. Εντοπίστηκαν τεκμηρία τα οποία παραλήφθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις και αναμένεται να βοηθήσουν τις έρευνες της αστυνομίας για εντοπισμό των δραστών της βομβιστικής επίθεσης.